είναι ο πιο κρίσιμος και ίσως ο πιο επικίνδυνος κρουσομοίωτης. Για τον απλούστατο λόγο, αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε θα κάνει μια πλήρη περιστροφή. Τι σημαίνει αυτό? Θα γυρίσει ανάποδα και θα επανέλθει από την άλλη μεριά στη θέση. Όλα αυτά με εσάς μέσα. Δεν έχει. Λίγο παιδιά, σοβαρότητα, 5 λεπτάκια να ακούσετε τις οδηγίες. Αν σχολιάζετε κάθε δεύτερη φράση που λέω, θα τελειώσουμε αύριο. Λοιπόν, με εσάς μέσα φορώντας απλά τη ζώνη ασφαλείας, απλή εργοστασιακή ζώνη κάθε αυτοκινήτου, δεν είναι του Volvo, όλα τα αυτοκίνητα την ίδια ζώνη έχουν. Το ξεκαθαρίζω. Εσείς θα είστε μέσα. Αν λυθεί η ζώνη, έχετε καταλήξει με το κεφάλι σας στον ουρανό του οχήματος. Μιλάμε για τραυματισμό, σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να ακούσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας, όπως έχουν κάνει πάνω από 250.000 άτομα και δεν έχει τραυματιστεί κανένα. Θα μιλώσετε σιγά σιγά να δείτε πώς έχουν κρεμαστεί από την ίδια τους ζώνη. Απλή εργοστασιακή ζώνη, παιδιά, κάθε αυτοκίνητο. Ερώτηση, αν τώρα ο συνοδηγός είχε επιλέξει να μην φορέσει τη ζώνη του, που είχε καταλήξει. Πάνω στον οδηγό, ένας να μην φοράει τη ζώνη του, τους έχει τραυματίσει όλες Είναι σε εξέλιξη, όπως λέτε. Σήμερα φιλοξενούμε το δεύτερο λύκειο στο πρόγραμμα «Κάντο σωστά». Με προσομοιωτές είναι το πρόγραμμα που αναφέρεται στην γάμα λυκείου, όπως αρχίζει από τρίτη γυμνασίου και λύκειο. Έχει προσομοιωτή πρόσκρουσης, προσομοιωτή μέθης και προσομοιωτή με το αυτοκίνητο... πώς το λέμε, που περιστρέφεται. Ανάκλη, δηλαδή περιστρέφεται, πώς γίνεται, δηλαδή εικονικά ουσιαστικά μία προστριβή ενός αυτοκίνητου. Μπράβο, ναι, μία προστριβή, όπως το λέμε. Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη από χθες με το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, το φιλοξενούμε εδώ στην ΚΟ. Αφορά παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού με προγράμματα που αφορούν το ποδήλατο, το ασφαλώς ποδήλατο και κυκλοφορώ με ασφάλεια, ποδήλατο με ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές επισκέπτονται τα σχολεία, νηπιαγωγείο και δημοτικό και τα γυμνάσια της πρώτης δύο τάξης. Η τρίτη... Πόσα σχολεία από όλο το νησί συμμετάσχουν σε αυτό το τρίμερο? Συμμετέχουν από νηπιαγωγείο της Αντιμάχιας, μετά είναι τα δημοτικά, το δεύτερο, το τρίτο, όχι το δεύτερο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο, γυμνάσιο Αντιμάχιας και λύκειο το δεύτερο ενιαίο. Είναι πολύ σημαντική δράση. Να σημειώσω εδώ ότι είναι χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Διαβίου Μάθησης και Απασχόλησης κύριο Γιάννη Κρητικό, και η Leschi Lions Co. το υλοποιεί σε συνεργασία πάντα με τους εκπαιδευτές του Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς. Να ρωτήσουμε εδώ και την Πρόεδρο Ζώνης να μας πει σε ό,τι αφορά γενικότερα την ενημέρωση των μαθητών, πόσο σημαντικό είναι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά να τους παρέχεται αυτή γενικότερα ουσιαστικά η επιμόρφωση. Όπως όλοι ξέρουμε, το νησί μας έχει πάρα πολλά ατυχήματα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εκπαιδευτούν οι μαθητές για να οδηγούν ασφαλή. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς είναι από τα καλύτερα και πιο ενημερωμένα και κάνουν πολύ ωραία προγράμματα που αφορούν όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά αυτές τις μέρες που είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά. Είναι εντυπωσιασμένα και μαθαίνουν πώς να οδηγούν, και μην ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε στα παιδιά γιατί είναι η αυριανή οδηγή και αυτοκινήτων και σε μηχανάκια. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν πίνουμε, νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά, νομίζουμε ότι το έχουμε, πολλές φορές νομίζουμε... Πάμε λίγο ίδια για να μάθουμε το διάγοντο, τι μας θα δείτε πως είναι. Ρώτησα τους μαθητές να δουν εδώ πέρα, γιατί όταν πίνουμε νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά, νομίζουμε ότι το έχουμε, νομίζουμε πολλές φορές ότι είμαστε και καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν, αλλά στην πραγματικότητα μόνο στον δρόμο μας είμαστε, μόνο στη Φλωρίδα μας είμαστε. Έτσι και εσύ τώρα. Μόνο στη λευκή γραμμή δεν είσαι.
Κλασικά λαφάκια με τη ζώνη μας. Μας ενοχλεί η ζώνη γιατί δεν την έχουμε ρυθμίσει σωστά και μας θυμίζει κάτι αυτό εδώ. Περασμένη ζώνη κάτω από τη μασχάλη. Δεν έχουμε σωστή τη ρύθμιση, δεν έχουμε άνεση με τη ζώνη μας. Μας ενοχλεί είτε στο λαιμό είτε οπουδήποτε και επιλέγουμε να κάνουμε αυτή τη λάθος κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο η ζώνη όχι απλά δεν μας συγκρατεί, αντίθετα έχει καταλήξει να μας τραυματίσει πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε να δείξουμε πώς. Εγώ με το χέρι μου κάνω το μηχανισμό και την κρατάω σταθερή. Θέλω να πας στο σώμα σου όσο πιο μπροστά γίνεται. Πιέσου, 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 πάει κι άλλο, πίστεψέ με. Το σώμα μας έχει διπλώσει στα δύο παιδιά, το κεφάλι έχει ξεπεράσει τα γόνατα. Έχει βρει είτε στο ταμπλό, είτε στο τιμόνι, είτε στον αερόσακο. Δεν μας συγκράτησε, αντίθετα μας πίεσε ήδη στο στομάχι μας. Τραυματίζουμε ζωτικά όργανα και από εκεί και πέρα. Η ζώνη κάτω από τη μασχάλη περνάει από τα πλευρά μας. Σπασμένο πλευρό, εσωτερική αιμορραγία. Όλα αυτά επειδή επιλέξαμε να βάλουμε λάθος στη ζώνη μας. Το ίδιο λάθος είναι άμα περάσουμε τη ζώνη αριστερό χέρι μέσα, εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μας συγκρατεί ελεύθερο το σώμα, διπλώνει η ακαριά στα δύο. Και το χειρότερο, δυστυχώς αυτό που κάνουν οι μεγάλοι, είναι η περασμένη ζώνη ολόκληρη πίσω από την πλάτη τους για να πάει να κουμπώσει μόνιμα στη βάση της ζώνης. Με αυτόν τον τρόπο, ώστε να σταματήσει να ακούγεται ο ενοχλητικός ήχος, η ειδοποίηση. Βλέπω πολλά νεύματα εδώ πέρα, πολύ το έχετε δει. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι η κουμπωμένη ζώνη, όταν σταματήσει να ακούγεται πλέον η ειδοποίηση, σημαίνει ότι ο αερόσακος έχει ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Το δεύτερο λύκειο συμμετέχει σε αυτή την τρίμερη δράση για την οδική ασφάλεια, για την ενημέρωση των μαθητών. Και θα θέλαμε έτσι να μας μεταφέρετε το κλίμα που υπάρχει σε ό,τι αφορά και τους μαθητές, αλλά και την ενημέρωση τη δική σας, την προσωπική. Αυτή η ενημέρωση ήταν εξαιρετική. Μιλάω με την προσωπική μου εμπειρία, γιατί είχα και ατύχημα και μετά το ατύχημα συνέχισα να μην φοράω ζώνη μέσα στην πόλη. Αλλά σήμερα αμφισβήτησα αυτό. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει επιλογή στο να φοράς ή να μην φοράς τη ζώνη, πρέπει να τη φοράμε. Πολύ, πολύ καλή κίνηση εκ μέρους των Lions. Νομίζω και τα παιδιά κέρδισαν και μέσα σε ευχάριστη ατμόσφαιρα ενημερώθηκαν βιωματικά, που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πως πρέπει να επαναληφθεί και σε όλες τις βαθμίδες πάλι και να γίνεται σε αιτήσια βάση αυτή η ενημέρωση. Ως εκπαιδευτικός θεωρείτε ότι τα βιωματικά μαθήματα γενικότερα βοηθούν στην εκμάθηση και γίνεται και με έναν ιδιαίτερο τρόπο και περνάει το μήνυμα πιο εύκολα στα παιδιά? Σαφώς, αλλά βιωματικό από βιωματικό διαφέρει. Αυτό πραγματικά ήταν και χαλαρό και βιωματικό. Χωρίς να βαρύνει η ατμόσφαιρα, γιατί και το θέμα των τροχαίων δεν είναι ένα βαρύ θέμα. Χωρίς να βαρύνει η ατμόσφαιρα, νομίζω το μήνυμα πέρασε. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Εγώ προσωπικά ήρθα για να κάνω και ένα crash test στον εαυτό μου. Με οφείλει πολύ. Θετικότατο. Θετικότατο, ναι. Θα φοράτε επομένως ζώνη και μες στην πόλη? Ποτέ ξανά δεν θα σκεφτώ ότι μες στην πόλη δεν χρειάζεται να φοράω ζώνη. Ποτέ ξανά. Δηλαδή, τι να πω, πάντα φορούσα ζώνη έξω από την πόλη. Αλλά το σημερινό δηλαδή δεν μου άφησε κανένα περιθώριο να αμφιβάλλω για το πόσο αναγκαία είναι η ζώνη. Φοβερή εμπειρία. Πρέπει για μένα όλοι οι μαθητές να έρθουν να ενημερωθούν και εμείς ως εκπαιδευτικοί είναι χρέος μας να τους ενημερώσουμε για την οδηγική ασφάλεια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ και οι εξομοιωτές πάρα πολύ. Και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Συνήθως εγώ δεν φοράω ζώνη στο αυτοκίνητο, οπότε με αυτές, με αυτά που δείχνουμε εδώ πέρα, πιστεύω ότι όντως είναι ένα σημαντικό. Έχεις πιστεί πόσο αναγκαίο είναι? Ναι, πρέπει να φοράμε. Όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ τα παιδιά. Εσύ από αυτά τα βιωματικά μαθήματα σήμερα έβγαλες κάποιο συμπέρασμα στο διαφορά ότι πρέπει να φοράμε ζώνη? Πάντα πρέπει να φοράμε ζώνη γιατί και στις μικρές μετακινήσεις μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Γι' αυτό πρέπει πάντα να φοράμε ζώνη. Η οδική ασφάλεια τελικά επιτάσσει να φοράμε όλη ζώνη? Βεβαίως, ναι. Τα μαθήματα αυτά τα σημερινά, τι είναι αυτό το οποίο έτσι αποκομίσει τα περισσότερα? Ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να γίνουν ακόμα και το χειρότερο συμβάν. Οι ανατροπές επομένως είναι. Ναι. Παντού, ναι. Παιδιά, να μου πείτε τις δικές σας εντυπώσεις από ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά το σημερινό έτσι βιωματικό. Εγώ δεν έχω μπει ακόμα εδώ. Πάντως, έκανα και αυτό με το αλκοόλ, έκανα και την προσομοίωση της κρούσης. Έχω να πω ότι είναι ό,τι πιο παραστατικό έχω δει. Γιατί γενικά μας έχουν κάνει πολλές ενημερώσεις για τα τροχαία ατυχήματα, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Και μπορώ να πω ότι πηγαίναμε με 5 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και η κρούση ήταν απίστευτη, δηλαδή εγώ είχα φρικάρει
Και είναι όντως μια καλή απόδειξη για τη φορά με ζώνη. Και το τι μπορούμε να πάθουμε τη φορά με ζώνη. Εννοείται, τι μπορούμε να πάθουμε. Θα είχαμε βρεθεί όλοι στο δέντρο. Γι' αυτό το λόγο. Οπότε εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που το έζησα αυτό. Εσείς, παιδιά, αναγκαία να μας πείτε έτσι πώς το βιώσατε όλο αυτό σήμερα. Επειδή πάμε τώρα για τη σειρά μας. Ωραία. Εσείς, κορίτσια, εδώ να μας πείτε για την όλη εμπειρία αυτή, πώς ναι, είναι τρομερή εμπειρία, μοναδική. Όντως φαίνεται σαν να είσαι σε τροχαίο ατύχημα. Και έτσι καταλαβαίνεις πραγματικά. Έτσι την αναγκαιότητα να φοράμε ζώνη. Φυσικά, ναι, πάντα. Και σε μπροστινά καθίσματα και στα πίσω. Πάντα. Ωραία. Παιδιά, να σας δώσω και κάτι άλλο. Εκτός από την πρόσκουρση, είδαμε ότι κάνατε και προσωμείωση ό,τι αφορά τη μέθη. Από εκεί πήρατε κάποια μαθήματα ότι δεν πρέπει γενικότερα να πίνουμε αλκοόλ και να προσέχουμε και να μην οδηγούμε. Βεβαίως, αυτά είναι τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει λόγος να πίνουμε αλκοόλ για να θεωρείς είμαστε. Ότι τέτοια βιωματικά μαθήματα βοηθούν στην ενημέρωση και των παιδιών της ηλικίας σου. Ναι, πιστεύω είναι αρκετά ενημερωτικό και είναι σημαντικό για το μέλλον της χώρας. Θα μου πεις και εσύ πώς έχεις βιώσει τα σημερινά μαθήματα. Είναι πολύ καλά γιατί μας μαθαίνουν το πώς σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις, το πώς ανταπεξέλθουμε και γενικά να προστατευτούμε, να φορούμε ζώνη και πόσο χρήσιμο είναι γιατί κρίνεται η ζωή σου εκεί πέρα. Οπότε η ζώνη είναι ουσιαστικά η ζωή σου, κρατά τη ζωή σου. Εννοείται πως είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας. Και φυσικά θα πω κάτι που δεν το έχουν αναφέρει όλοι οι υπόλοιποι. Ένα μπράβο σε όλους αυτούς που το έχουν διοργανώσει. Στην γυναίκα που έχασε το γιο της και αγόρασε αυτόν τον εξοπλισμό. Και εύχομαι να συνεχίσουν να κάνουν τις ίδιες δραστηριότητες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, για να υπάρχει η καλύτερη αντιμετώπιση των ατυχημάτων.